Λοιπόν, καλησπέρα. Ας συνεχίσουμε το μάθημα από εκεί που είχαμε την προηγούμενη φορά. Να μιλήσουμε λίγο και για τα συστήματα γεωμετρικής μοντελοποίησης. Να δούμε λίγο για τα συστήματα γραφικών και μετά να προχωρήσουμε στην σχεδία συστημάτων. Μπορούμε να θεωρήσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού ως προσθήκη λεπτομεριών σε ένα σχήμα, καθώς η ιδέα του σχεδιαστή εξελίσσεται. Έτσι, το λογισμικό CAD, ως σχεδιαστικό βοήθημα, είναι απλώς ένα εργαλείο που διευκολύνει αυτή τη διαδικασία της προσθήκης λεπτομεριών. Ένα τυπικό λογισμικό CAD μπορεί να χωριστεί σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα περιέχει, τα έχουμε πει και σε προηγούμενο μάθημα αυτά, το σύστημα παραγωγής σχεδίων με τη βοήθεια υπολογιστή, που δίνει στο σχεδιαστή τη δυνατότητα να υλοποιήσει την ιδέα του σχεδιασμού χειριζόμενος το σχήμα σε δύο διαστάσεις. Η άλλη είναι το σύστημα γεωμετρικής μοντελοποίησης, μέσω του οποίου ο σχεδιαστής μπορεί να χειριστεί σχήματα σε τρεις διαστάσεις. Ας πούμε, ας φανταστούμε ένα παιδί που παίζει με πλαστελίνη προσπαθώντας να φτιάξει ένα σχήμα. Καθώς προχωράει προς το τελικό σχήμα, παραμορφώνοντας και μερικές φορές προσθέτοντας ή κόβοντας κομμάτια πλαστελίνης, αυτή η διαδικασία μπορούμε να τη θεωρήσουμε σαν μια διαδικασία σχεδίασης, επειδή περιλαμβάνει την προσθήκη λεπτομεριών σε ένα σχήμα, καθώς εξελίσσεται η διαδικασία, η σχεδιαστική ιδέα. Στην πραγματικότητα, το παιδί αφοσιώνεται τελείως στην διαδικασία της σχεδίασης, χωρίς να έχει γνώσεις σχεδιαστή. Ούτε καν χαρτί και μολύβι. Αν θέλει να δώσει το τελικό προϊόν σε άλλους, ας πούμε για κατασκευή προτύπου ή μαζική παραγωγή, μπορεί να τους δώσει απλώς το τελικό μοντέλο από το οποίο μπορούν να εξαχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Αυτή η φυσική χρήση της διαδικασίας σχεδίασης εγείρει κάποια ερωτήματα, όπως είναι τα τεχνικά σχέδια απαραίτητα στη διαδικασία σχεδίασης, υποστηρίζουν τα συστήματα παραγωγής σχεδίων με τη βοήθεια υπολογιστή με φυσικό τρόπο τις δραστηριότητές μας στη διαδικασία σχεδίασης. Μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη χρήση σχεδίων λέγοντας ότι η διαδικασία προσθήκης λεπτομεριών με προσθήκη ενός υλικού όπως η πλαστελίνη δεν επιτρέπει την υλοποίηση ενός πολύπλοκου σχήματος, ικανοποιώντας παράλληλα αυστηρές απαιτήσεις μεγέθους διαστάσεων. Ακόμα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να εξάγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από πραγματικά μοντέλα, ώστε να προχωρήσουμε σε μια ακριβή αναπαραγωγή τους. Τα συστήματα γεωμετρικής μοντελοποίησης εφευρέθηκαν για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση φυσικών μοντέλων στη διαδικασία σχεδίασης. Τα συστήματα αυτά παρέχουν ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό της δημιουργίας και φυσικού χειρισμού του πραγματικού μοντέλου. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα γεωμετρικής μοντελοποίησης, ο σχεδιαστής τι κάνει? Ουσιαστικά παραμορφώνει, προσθέτει και κόβει κομμάτια από το οπτικό μοντέλο κατά την προσθήκη λεπτομεριών σε ένα σχήμα. Ακριβώς όπως το παράδειγμα με το παιδί κάνει με το φυσικό του μοντέλο από πλαστελίνη. Το οπτικό μοντέλο μπορεί να φαίνεται ίδιο με το φυσικό, αλλά είναι άειλο. Πάντως, το τρισδιάστατο μοντέλο συνοδεύεται από τη μαθηματική του περιγραφή και επομένως εξαλείφει την ανάγκη μετρήσεων για την κατασκευή πρωτοτύπου ή για μαζική παραγωγή, πράγμα που αποτελεί το κυριότερο μειονέκτημα της χρήσης ενός φυσικού μοντέλου. Τα συστήματα γεωμετρικής μοντελοποίησης δηρούνται σε συστήματα μοντελοποίησης δικτυώματος, σε συστήματα μοντελοποίησης επιφάνειας και σε συστήματα μοντελοποίησης στερεού. Όπως επίσης και συστήματα μη πολλαπλής μοντελοποίησης κατά σειρά της ιστορικής τους εξέλιξης. Θα αναπτύξουμε λίγο στην επόμενη ώρα λίγο αυτά τα μοντέλα, να δούμε λίγο πέντε πράγματα, να πάρουμε πέντε βασικές γνώσεις. Να πούμε λίγο τα συστήματα μοντελοποίησης δικτυώματος. Τι είναι αυτά? Τα συστήματα μοντελοποίησης δικτυώματος αναπαριστούν ένα σχήμα με τις χαρακτηριστικές του γραμμές και τα άκρα τους. Χρησιμοποιούν αυτές τις γραμμές και τα σημεία για να εμφανίζουν τρισδιάστατα σχήματα και να επιτρέπουν το χειρισμό τους. Με άλλα λόγια, το οπτικό μοντέλο είναι απλώς ένα σχέδιο του σχήματος με τη μορφή δικτυώματος. Η αντίστοιχη μαθηματική περιγραφή είναι μια λίστα εξισώσεων, καμπυλών, συντεταγμένων σημείων και πληροφοριών σύνδεσης των καμπυλών και των άκρων τους. Οι πληροφορίες σύνδεσης καθορίζουν ποια σημεία
είναι άκρα και σε ποιες καμπύλες και ποιες καμπύλες συνδέονται με άλλες και σε ποια σημεία. Τα συστήματα μοντελοποίησης δικτυώματος ήταν δημοφιλή όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν τα γεωμετρικά μοντέλα. Η δημοτικότητα αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι τα συστήματα μοντελοποίησης δικτυώματος απαιτούν απλή είσοδο από το χρήστη για να δημιουργήσουν ένα σχήμα και στο ότι είναι σχετικά εύκολο για τους χρήστες να αναπτύξουν τέτοια συστήματα μόνοι τους. Όμως ένα οπτικό μοντέλο αποτελούμενο μόνο από γραμμές μερικές φορές δεν είναι και τόσο σαφές, όπως όλοι σας ξέρετε. Ακόμα η αντίστοιχη μαθηματική περιγραφή δεν περιέχει πληροφορία σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές οριακές επιφάνειες του αντικειμένου που μοντελοποιείται. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες είναι αδύνατο να υπολογιστούν ιδιότητες που αφορούν, ας πούμε, τη μάζα του αντικειμένου, να οριστούν οι διαδρομές των εργαλειομηχανών για τη μηχανική κατεργασία των επιφανειών του ή να παραχθούν τα πεπερασμένα πλέγματα για την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, παρόλο που το σχήμα μοιάζει με τρισδιάστατο. Επομένως, επειδή αυτές οι δυνατότητες είναι σημαντικές στη διαδικασία σχεδίασης, τα συστήματα μοντελοποίησης δικτυώματος έχουν αντικατασταθεί από συστήματα μοντελοποίησης επιφάνειας και τα συστήματα μοντελοποίησης στερεού. Στα συστήματα μοντελοποίησης επιφάνειας, η μαθηματική περιγραφή που αντιστοιχεί σε ένα οπτικό μοντέλο περιλαμβάνει και πληροφορίες επιφανειών εκτός από τις πληροφορίες των χαρακτηριστικών γραμμών και των άκρων τους, που περιέχει η περιγραφή του δικτυώματος. Έτσι, καθώς χειριζόμαστε το οπτικό μοντέλο στην οθόνη γραφικών, ενημερώνεται μια λίστα εξισώσεων επιφανειών, μια λίστα εξισώσεων καμπυλών και συντεταγμένες των άκρων των γραμμών. Το οπτικό μοντέλο σε ένα σύστημα μοντελοποίησης επιφάνειας μπορεί να φαίνεται ίδιο με αυτό το μοντέλο δικτυώματος όταν οι επιφάνειες δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε σκίαση. Η μαθηματική περιγραφή μπορεί να περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση των επιφανειών, δηλαδή πληροφορίες για τον τρόπο σύνδεσης των επιφανειών και ποιες επιφάνειες συνδέονται με ποιες, άλλες μέσω ποιών καμπυλών και ούτω καθεξής. Αυτές οι πληροφορίες γειτνιές είναι πολύ χρήσιμες σε μερικά προγράμματα εφαρμογών. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που παράγει διαδρομές εργαλείων για μια μηχανή φρέζας, Numeric Control, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να ελέγχει την ανεπιθύμητη κατεργασία της επιφάνειας που γετνιάζει με αυτή που υφίσταται κατεργασία. Όμως, η μαθηματική περιγραφή του μοντέλου επιφανειών που παράγει ένα σύστημα μοντελοποίησης περιλαμβάνει τυπικά μόνο μια λίστα εξισώσεων επιφάνειας ή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ορίζουν τις εξισώσεις επιφάνειας για επιφάνειες απείρου μεγέθους χωρίς πληροφορία σύνδεσης. Η θέση, η διεύθυνση του κεντρικού άξονα και η ακτίνα μιας κυλινδρικής επιφάνειας είναι παραδείγματα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που ορίζουν μια εξίσωση κυλινδρικής επιφάνειας. Χωρίς πληροφορία σύνδεσης επιφανειών, το πρόγραμμα εφαρμογής, για παράδειγμα ένα πρόγραμμα διαδρομής εργαλείου Numeric Control, πρέπει να βρει τα όρια των επιφανειών και τις πληροφορίες σύνδεσής τους και λόγω αυτής της δυσκολίας τα συστήματα μοντελοποίησης επιφάνειας που αναπτύσσονται τελευταία περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν και τη σύνδεση των επιφανειών. Συνήθως τρεις είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας επιφάνειας στα συστήματα μοντελοποίησης επιφανείας. Η πρώτη είναι η παρεμβολή των σημείων που εισάγει ο χρήστης. Η δεύτερη είναι η παρεμβολή των καθορισμένων δικτύων καμπυλών και η τρίτη είναι η μετακίνηση ή η περιστροφή μιας δεδομένης καμπύλης. Η μέθοδος εισόδου για κάθε μία από αυτές τις μεθόδους δημιουργίας επιφανειών εξαρτάται από το συγκεκριμένο σύστημα μοντελοποίησης επιφανείας. Πάντως μπορείτε να καταλάβετε εύκολα τη βασική μέθοδο εισόδου ενός συστήματος από τον τρόπο που αναπαριστά τις καμπύλες και τις επιφάνειες. Τα συστήματα μοντελοποίησης επιφάνειας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μοντέλων με πολύπλοκες επιφάνειες, κυρίως για δύο σκοπούς. Το οπτικό μοντέλο χρησιμοποιείται για την αισθητική αξιολόγηση του μοντέλου και η μαθηματική περιγραφή για την παραγωγή των διαδρομών των εργαλείων Numeric Control για την κατεργασία των επιφανειών. Τώρα τα συστήματα μοντελοποίησης στερεού. Στα συστήματα μοντελοποίησης στερεού χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός μοντέλου ενός σχήματος με κλειστό όγκο που ονομάζεται στερεό. Αντίθετα με τα συστήματα μοντελοποίησης δικτυώματος ή τα συστήματα μοντελοποίησης επιφανείας, δεν επιτρέπεται ένα απλό σύνολο επιφανειών
ή ένα απλό σύνολο χαρακτηριστικών γραμμών που δεν μπορεί να δώσει ένα κλειστό όγκο. Η μαθηματική περιγραφή ενός σχήματος δημιουργημένου με ένα σύστημα μοντελοποίησης στερεού περιέχει τόσο τις πληροφορίες που περιέχει το σύστημα μοντελοποίησης επιφανείας, όσο και πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν κατά πόσο μία θέση βρίσκεται μέσα, έξω ή πάνω στο κλειστό όγκο. Επομένως, μπορούν να εξαχθούν οποιασδήποτε πληροφορίες έχουν σχέση με τον όγκο του στερεού και επομένως να γραφούν προγράμματα εφαρμογών που εκτελούν διάφορες εργασίες σε επίπεδο όγκο αντί σε επίπεδο επιφάνειας. Για παράδειγμα, μπορεί να γραφτεί ένα πρόγραμμα εφαρμογής που θα παράγει αυτόματα τα πεπερασμένα στοιχεία ενός τύπου στερεού από ένα στερεό μοντέλο. Ακόμη μπορεί να γραφτεί ένα πρόγραμμα παραγωγής διαδρομών εργαλείων ENC, το οποίο θα παράγει αυτόματα όλες τις διαδρομές των εργαλείων για την αφαίρεση με μηχανική κατεργασία του όγκου από το υποεπεξεργασία υλικό. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς παραγωγή των διαδρομών των εργαλείων, επιφάνεια προς επιφάνεια, που θα πετούσε είσοδο από το χρήστη για κάθε επιφάνεια. Οι δυνατότητες αυτές είναι υλοποιήσιμες όταν το μοντέλο δημιουργείται ως πλήρες στερεό. Η δημιουργία ενός μοντέλου ως πλήρους στερεού απαιτεί μεγάλο αριθμό δεδομένων εισόδου, ανάλογο με την ποσότητα των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη μαθηματική περιγραφή. Αυτό είναι ένας από τους λόγους ανάπτυξης των συστημάτων μη πολλαπλής μοντελοποίησης. Τα συστήματα μη πολλαπλής μοντελοποίησης επιτρέπουν ένα μείγμα επιφανειών και στερεών και θα τα δούμε και πιο κάτω πιο αναλυτικά. Αν ένα σύστημα μοντελοποίησης απαιτεί απευθείας καταχώρηση όλων των πληροφοριών της μαθηματικής περιγραφής, οι χρήστες θα το θεωρήσουν εξαιρετικά πολύπλοκο και δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν. Έτσι, η διαδικασία προσθήκης λεπτομεριών σε ένα σχήμα δεν θα μοιάζει με τη διαισθητική διαδικασία της φυσικής μοντελοποίησης και το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο με την πρόθεση των συστημάτων γεωμετρικής μοντελοποίησης. Επομένως, οι κατασκευαστές συστημάτων μοντελοποίησης στερεού προσπαθούν να παρέχουν απλές και φυσικές λειτουργίες μοντελοποίησης με ένα φυσικό μοντέλο, χωρίς να χρειάζεται να ασχολούνται με τις λεπτομέρειες της μαθηματικής περιγραφής. Οι λειτουργίες μοντελοποίησης, όπως η δημιουργία πρωτογενών στοιχείων, οι λογικές πράξεις, η ανύψωση, η σάρωση, η ταλάντωση και η στρογγύλευση, απαιτούν απλή μόνο είσοδο από το χρήστη. Στη συνέχεια, μπορούν να αναλάβουν όλες τις διαχειριστικές εργασίες που χρειάζονται για την ενημέρωση της μαθηματικής περιγραφής. Οι συναρτήσεις μοντελοποίησης που υποστηρίζουν τα περισσότερα συστήματα στερεού μπορούν γενικά να ταξινομηθούν σε 5 ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις συναρτήσεις μοντελοποίησης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός απλού σχήματος μέσω της χρήσης ενός στερεού, το οποίο είναι ένα από τα πρωτογενή στερεά που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα εκ των προτέρων και της προσαρμογής του μεγέθους του. Γι' αυτό το λόγο ονομάζονται συναρτήσεις δημιουργίας πρωτογενών και σε αυτή την ομάδα ανήκουν επίσης οι συναρτήσεις προσθήκης ή αφαίρεσης τμήματων από ένα στερεό. Οι συναρτήσεις αυτές είναι συναρτήσεις λογικών πράξεων. Οι συναρτήσεις μοντελοποίησης της πρώτης ομάδας δίνουν σε ένα σχεδιαστή τη δυνατότητα να δημιουργήσει γρήγορα ένα μοντέλο σχήματος που θα είναι πολύ κοντά στο τελικό σχήμα, όπως κάνει ένα παιδί όταν και χρησιμοποιώντας την πλαστελίνη για να δημιουργήσει ένα κατά προσέγγιση φυσικό μοντέλο. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από συναρτήσεις μοντελοποίησης που δημιουργούν ένα στερεό μέσω της μετακίνησης μιας επιφάνειας. Έτσι, οι συναρτήσεις άρρωσης και επένδυσης ανήκουν σε αυτή την ομάδα. Η συνάρτηση άρρωσης δημιουργεί ένα στερεό μετακινώντας ή περιστρέφοντας μια προκαθορισμένη κλειστή επίπεδη περιοχή. Η συνάρτηση μοντελοποίησης που χρησιμοποιεί περιστροφή μιας επίπεδης περιοχής ονομάζεται επίσης ταλάντωση. Για τον ορισμό της κλειστής επίπεδης περιοχής, ο χρήστης μπορεί να επιβάλλει γεωμετρικούς περιορισμούς και να καταχωρήσει δεδομένα διαστάσεων αντί να καθορίσει άμεσα το σχήμα. Εδώ οι γεωμετρικοί περιορισμοί αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των σχημείων του σχήματος, για παράδειγμα καθετότητα μεταξύ γραμμών, συνθήκη εφαπτωμένης μεταξύ γειτονικών τόξων και ευθύγραμμων τμημάτων. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα παράγει το ακριβές σχήμα που αντιστοιχεί στα δεδομένα εισόδου. Έτσι, η αλλαγή των γεωμετρικών περιορισμών και των δεδομένων των διαστάσεων θα δώσει μια διαφορετική κλειστή επίπεδη περιοχή και διαφορετικό τελικό στερεό. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται παραμετρική μοντελοποίηση και επειδή παράγονται διαφορετικά στερεά όταν αλλάζουν οι παράμετροι, οι παράμετροι μπορεί να είναι κάποιες σταθερές που αφορούν τους γεωμετρικούς περιορισμούς και κάποιες τιμές διαστάσεων. Η συνάρτηση επένδυσης παράγει ένα στερεό δημιουργώντας την επιφάνεια επένδυσης που θα περιβάλλει έναν όγκο.
Όταν δίνονται οι διατομές του επιθυμητού στερεού, οι συναρτήσεις της δεύτερης ομάδας επιτρέπουν σε ένα σχεδιαστή να ξεκινήσει τη μοντελοποίηση από ένα σχήμα πολύ κοντά στο τελικό, επειδή οι διατομές και μόνο περιγράφουν με ακρίβεια το τελικό στερεό. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τις συναρτήσεις μοντελοποίησης που χρησιμοποιούνται κυρίως για τροποποίηση ενός υπάρχοντος σχήματος, οι συναρτήσεις στρογγυλεύσης routing και ανάπτυξης blending και ανύψωσης lifting είναι τυπικές στην ομάδα αυτή. Η τέταρτη ομάδα αποτελείται από συναρτήσεις με τις οποίες μπορούμε να χειριστούμε απευθείας τις οντότητες χαμηλού επίπεδου ενός στερεού, όπως κορυφές, ακμές και έδρες. Η χρήση των συναρτήσεων αυτών που ονομάζεται μοντελοποίηση ορίων είναι παρόμοια με αυτή των συναρτήσεων που παρέχουν τα συστήματα μοντελοποίησης επιφάνειας. Στην τελευταία ομάδα περιέχονται οι συναρτήσεις με τη βοήθεια των οποίων ένας σχεδιαστής μπορεί να δημιουργήσει το μοντέλο ενός στερεού χρησιμοποιώντας γνωστά σχήματα. Για παράδειγμα, ο σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει διαταγές όπως το «Η δημιούργησε μια οπία αυτού του μεγέθους σε αυτή τη θέση» και «Δημιούργησε μια λοξότμηση αυτού του μεγέθους σε αυτή τη θέση». Η χρήση των συναρτήσεων αυτών ονομάζεται μοντελοποίηση με βάση γνωρίσματα. Αρχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, επειδή ένα μοντέλο δημιουργημένο με τον τρόπο αυτό παρέχει πληροφορίες γνωρισμάτων παραγωγής, χωρίς τις οποίες το πρόγραμμα διεργασίας του εξαρτήματος δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα. Σημειώστε ότι ένα μοντέλο δημιουργημένο με άλλες συναρτήσεις μοντελοποίησης περιέχει μόνο τις απλές γεωμετρικές πληροφορίες για τις έδρες, τις ακμές, τις κορυφές και διάφορες άλλες. Οι συναρτήσεις δημιουργίας πρωτογενών παίρνουν ένα στερεό με απλό σχήμα από τα πρωτογενή στερεά που είναι εκ των προτέρων αποθηκευμένα στο πρόγραμμα και δημιουργούν ένα στερεό με το ίδιο σχήμα αλλά με μέγεθος που καθορίζει ο χρήστης. Οι διαστάσεις που παρουσιάζονται με γράμματα συνήθως είναι οι παράμετροι του μεγέθους που πρέπει να καθοριστούν. Τα πρωτογενή στερεά αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία καθώς δημιουργούνται και οι τιμές των παραμέτρων μεταβιβάζονται ως ορίσματα στην αντίστοιχη διαδικασία. Η δημιουργία ενός πρωτογενού στερεού θα περιγραφεί πιο αναλυτικά παρακάτω, θα το δούμε και στο εργαστήριο, θα το δείτε και στο CAD/CAM. Να πάμε λίγο για να δούμε και τις λογικές πράξεις. Δημιουργία μοντέλου του επιθυμητού στερεού με την απλή ανάγνωση ενός πρωτογενού στερεού θα ήταν πολύ θαυμάστη διαδικασία. Εξαιτίας όμως των πολλών πιθανών εφαρμογών, δεν είναι δυνατή εκ των προτέρων αποθήκευση όλων των πιθανών σχημάτων. Αλλά ένας συνδυασμός πρωτογενών σχημάτων μπορεί να αυξήσει δραματικά το ρεπερτόριο των προσμοντελοποίηση σχημάτων. Έχουν εφαρμοστεί οι λογικές πράξεις θεωρίας συνόλων ως μέθοδος συνδυασμού πρωτογενών στη μοντελοποίηση στερεών. Με άλλα λόγια, κάθε πρωτογενές στερεό θεωρείται ως ένα σύνολο σημείων, εκτελείται με λογική πράξη σε σύνολα σημείων και το αποτέλεσμα είναι ένα στερεό αποτελούμενο από τα σημεία που συμμετέχουν σε αυτό το σύνολο που προέκυψε από αυτή την πράξη. Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζουν τα περισσότερα συστήματα μοντελοποίησης είναι η ένωση, η union, η τομή, η intersection και η διαφορά, difference. Για να εκτελεστούν οι λογικές πράξεις θα πρέπει πρώτα να οριστούν οι σχετικές θέσεις και οι προσανατολισμοί των δύο πρωτογενών. Επίσης, οι λογικές πράξεις μπορεί να εφαρμοστούν και σε δύο μη πρωτογενή στερεά, παρόλο που στις εικόνες παρουσιάζονται λογικές πράξεις με πρωτογενή. Μια άλλη συνάρτηση μοντελοποίησης υλοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως οι λογικές πράξεις. Η τομή ενός στερεού με ένα επίπεδο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα στερεό που περιέχει δύο τμήματα. Μπορούμε να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα εφαρμόζοντας την πράξη της διαφοράς στο στερεό της τομής και σε έναν κύβο, ας πούμε, που περιέχει το επίπεδο τομής, ως μία από τις έδρες του. Οπότε θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε την πράξη της τομής με επίπεδο ως μια ειδική περίπτωση λογικής πράξης. Όταν χρησιμοποιούμε τις λογικές πράξεις, πρέπει να προσέχουμε να αποφεύγουμε καταστάσεις που δεν θα δίνουν σε αποτέλεσμα ένα έγκυρο στερεό. Τώρα, ας πούμε, μπορεί να έχετε τη λογική που να κάνετε τη λογική πράξη ανάμεσα σε δύο κύβους και να πάρετε ως αποτέλεσμα μια επιφάνεια. Εντάξει, αυτό δεν είναι ένα λογικό αποτέλεσμα. Μερικά συστήματα μοντελοποίησης στερεού εμφανίζουν μια προειδοποίηση όταν αναμένεται μια τέτοια κατάσταση.
άλλα μπορεί απλώς να καταρρεύσουν, να κολλήσει το πρόγραμμα. Τα συστήματα μη πολλαπλής μοντελοποίησης επίσης μπορούν να χρηστούν αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, επειδή υποστηρίζουν μια μορφή ανάμεικτη με δικτυώματα, επιφάνειες και στερεά. Η σάρωση. Η σάρωση είναι μια συνάρτηση μοντελοποίησης με την οποία μια κλειστή επίπεδη περιοχή μετακινείται ή περιστρέφεται για να σχηματιστεί ένα στερεό. Όταν η επίπεδη περιοχή κινείται, η δραστηριότητα της μοντελοποίησης ονομάζεται σάρωση μετακίνησης. Όταν η επίπεδη περιοχή περιστρέφεται, ονομάζεται ταλάντωση ή περιστροφική σάρωση. Αν το επίπεδο σχήμα που θα μετακινηθεί ή θα περιστραφεί δεν είναι κλειστό, το αποτέλεσμα είναι μια επιφάνεια αντί για στερεό, το αποτέλεσμα της σάρωσης. Για την ακρίβεια, αυτή είναι η συνάρτηση. Για την ακρίβεια, αυτή είναι η συνάρτηση SARS που παρέχουν τα συστήματα μοντελοποίησης επιφάνειας. Η επένδυση, το skinning, είναι μια συνάρτηση μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για το σχηματισμό ενός κλειστού όγκου, ενός στερεού, της δημιουργίας μιας επιφάνειας επένδυσης κάτω από προκαθορισμένες επίπεδες διατομές. Αυτό είναι ανάλογο με τη δημιουργία μιας κατασκευής μέσω της κάλυψης των πλαισίων που αποτελούν τα όρια των διατομών της, με μια επιφάνεια επένδυσης από ύφασμα ή πλαστικό. Αν στην επιφάνεια της επένδυσης δεν προσθεθούν οι δύο ακραίες έδρες που αντιστοιχούν στις δύο ακραίες διατομές, το μοντέλο που θα προκύψει θα είναι επιφάνεια και όχι στερεό. Αυτή είναι η συνάρτηση επένδυσης που παρέχουν τα περισσότερα συστήματα μοντελοποίησης επιφάνειας. Η στρογγύλευση ή ανάμειξη. Η στρογγύλευση ή ανάμειξη είναι μια συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την τροποποίηση ενός υπάρχοντος μοντέλου, ώστε μια οξία ακμή κορυφή να αντικατασταθεί από μια αλία καμπύλη επιφάνειας, της οποίας τα κάθετα διανύσματα είναι συνεχή με αυτά των επιφανειών που συναντώνται στην αρχικά οξία ακμή κορυφή. Τα κάθετα διανύσματα της κεντρικής επιφάνειας είναι συνεχή με αυτά των γειτονικών επιπέδων επιφανειών στο κοινό του όριο. Και πάλι τα κάθετα διανύσματα είναι συνεχή στο κοινό όριο. Μια ειδική περίπτωση παρουσιάζεται όταν το στρογγύλωμα επιτυγχάνεται με την προσθήκη υλικού αντί για την αφαίρεση. Η ανύψωση, το lifting, είναι μια συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τον ελκυσμό ενός τμήματος ή μιας ολόκληρης έδρας ενός στερεού σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση με αποτέλεσμα την αντίστοιχη επιμήκυνση του στερεού. Αν η λειτουργία εφαρμοστεί μόνο σε ένα τμήμα έδρας, η διαίρεση της έδρας πρέπει να γίνει εκ των προτέρων. Για το σκοπό αυτό μπορείτε απλώς να προσθέσετε μια ακμή διαίρεσης. Όμως πρέπει να εκτελεστούν εσωτερικά και άλλες εργασίες για να υλοποιηθεί η διαίρεση της έδρας. Μια τυπική εργασία είναι η ενημέρωση των συνδέσεων της έδρας. Τις εργασίες αυτές χειρίζονται εσωτερικά οι τελεστές του Euler. Όταν χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση ανύψωσης, πρέπει να καθορίζουμε κατάλληλα την κατεύθυνση ή την απόσταση της ανύψωσης, ώστε να μην υπάρξουν παρεμβολές μεταξύ του επεκταμένου τμήματος και του αρχικού στερεού. Αυτό μπορεί να μην είναι πρόβλημα αν η συνάρτηση ανύψωσης υλοποιηθεί με τρόπο που να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα σε περίπτωση αυτοπαρεμβολής με αυτό που θα έδινε η ένωση του επεκταμένου τμήματος και του αρχικού στερεού. Πάντως, η συνάρτηση ανύψωσης αναπτύχθηκε καταρχήν για την εφαρμογή τοπικών τροποποιήσεων μικρής σημασίας και έτσι η ειδική περίπτωση που παρουσιάζεται, κάποιες ειδικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ένα μη έγκυρο στερεό. Η μοντελοποίηση ορίων. Η συναρτήση μοντελοποίηση ορίων χρησιμοποιείται για την προσθήκη, τη διαγραφή ή την τροποποίηση των χαμηλότερων επιπέδων οντοτήτων ενός στερεού, όπως οι κορυφές, οι ακμές και οι έδρες, ώστε να μπορούμε να το χειριστούμε απευθείας. Έτσι, η διαδικασία που χρησιμοποιεί η συναρτήση μοντελοποίησης ορίων είναι η ίδια όπως αυτή στα συστήματα μοντελοποίησης επιφανείας. Με άλλα λόγια, δημιουργούνται σημεία, στη συνέχεια δημιουργούνται ακμές μέσω των σύνδεση των σημείων και τέλος ορίζονται επιφάνειες από τις ακμές των ορίων. Πάντως, στα συστήματα μοντελοποίησης στερεού, αντίθετα με τα συστήματα μοντελοποίησης επιφανείας, πρέπει να ορίζουμε όλες τις επιφάνειες μέχρι να σχηματιστεί ένας κλειστός όγκος. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και δημιουργία σημείων, ακμών και επιφανειών. Η διαδικασία της δημιουργίας ενός στερεού με τη χρήση των συναρτήσεων μοντελοποίησης ορίων είναι κοπιαστική. Αυτό θα το έχετε παρατηρήσει και στο εργαστήριο. Αν πηγαίνουμε να γράψουμε στη ΣΥ που φτιάχνουμε διάφορα βασικά σχήματα, το να μοντελοποιήσουμε ένα στερεό
δίνοντας συντεταγμένο σημείο, φανταστείτε πόσο χρόνο έπρεπε και πόσες γραμμές κώδικα να φτιάξουμε. Για την ακρίβεια, οι συναρτήσεις αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως μόνο για τη δημιουργία διδιάστατων σχημάτων, τα οποία με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται σε μια διαδικασία σάρωσης ή επένδυσης. Παρ' όλα αυτά, οι συναρτήσεις μοντελοποίησης ορίων μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά για την τροποποίηση ενός σχήματος υπάρχοντος στερεού. Μια κορυφή μπορεί να μετακινηθεί σε μια νέα θέση μετά από τροποποίηση των σχετικών με αυτή ακμών και εδρών. Μια ευθεία ακμή μπορεί να αντικατασταθεί από μια καμπύλη, με αποτέλεσμα την τροποποίηση των σχετικών με αυτή εδρών και κορυφών. Μια επιφάνεια μπορεί να αντικατασταθεί με μια νέα καμπύλη επιφάνειας, μετά από τροποποίηση των σχετικών κορυφών και ακμών. Μερικές φορές η επίπεδη επιφάνεια μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με μια καμπύλη επιφάνεια που έχει συσταχθεί από ένα σύστημα μοντελοποίησης επιφανείας. Αυτές οι συναρτήσεις μοντελοποίησης ονομάζονται συναρτήσεις τροποποίησης. Είναι χρήσιμες στη μοντελοποίηση ενός στερεού που ορίζεται από καμπύλες επιφάνειες, δηλαδή το μοντέλο μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα από ένα επίπεδο πολύέδρο. Η μοντελοποίηση με βάση γνωρίσματα τι κάνει? Βασικά επιτρέπει στο σχεδιαστή να δημιουργεί στερεά μοντέλα με τη χρήση γνωστών μονάδων σχημάτων. Ένα στερεό που δημιουργείται περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτές τις μονάδες σχημάτων, μαζί με πληροφορίες για τις στοιχειώδεις οντότητες σχημάτων. Για παράδειγμα, ο σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει διαταγές όπως δημιούργησε μια οπή αυτού του μεγέθους σε αυτή τη θέση και δημιούργησε μια λοξότμηση αυτού του μεγέθους σε αυτή τη θέση. Ενώ το στερεό που θα δημιουργηθεί θα περιέχει πληροφορίες ύπαρξης, μεγέθους και θέσης της οπής και της λοξότμησης. Οι μονάδες σχημάτων ονομάζονται γνωρίσματα και η δραστηριότητα της μοντελοποίησης με τη χρήση αυτών των γνωρισμάτων ονομάζεται μοντελοποίηση με βάση τα γνωρίσματα. Το σύνολο των γνωρισμάτων που θα παρέχεται σε ένα σύστημα μοντελοποίησης στερεού μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τις πιο συχνές εφαρμογές. Δημοφιλή γνωρίσματα που υποστηρίζουν τα περισσότερα από τα σχετικά συστήματα είναι γνωρίσματα παραγωγής όπως η λοξότμηση, η οπή, η στρογγύλευση, η αποδοχή, η κοιλότητα και άλλα. Ονομάζονται γνωρίσματα παραγωγής επειδή καθένα από αυτά μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια συγκεκριμένη μηχανική κατεργασία. Για παράδειγμα, μια οπή δημιουργείται με τρυπάνι ενώ μια κοιλότητα με φρέζα. Επομένως, με τις πληροφορίες ύπαρξης, μεγέθους και θέσης των γνωρισμάτων παραγωγής μπορεί να γίνει μια προσπάθεια αυτόματης παραγωγής προγραμμάτων διεργασιών από ένα στερεό μοντέλο. Για την ακρίβεια, ο αυτόματος προγραμματισμός διεργασιών, αν φτάσει σε πρακτικό επίπεδο, θα γεφυρώσει τα συστήματα CAD-CAM και CAD και CAM. Προς το παρόν, τα δύο συστήματα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι, προς το παρόν, είναι καλύτερα να μοντελοποιείται ένα στερεό χρησιμοποιώντας τις διαταγές γνωρισμάτων, slot, υποδοχή και χόλοπη, αντί για απλές λογικές πράξεις. Το στερεό μοντέλο που θα δημιουργηθεί με διαταγές γνωρισμάτων θα κάνει τη διαδικασία του προγραμματισμού διεργασιών πιο εύκολη, αν όχι τελείως αυτόματη. Ένα πρόβλημα της μοντελοποίησης με βάση γνωρίσματα είναι ότι δεν μπορεί να δώσει όλα τα γνωρίσματα που είναι απαραίτητα σε πολλές εφαρμογές. Όπως είπαμε, κάθε εφαρμογή μπορεί να χρειάζεται ένα διαφορετικό σύνολο γνωρισμάτων. Για να παρακάμψουν αυτό το πρόβλημα, πολλά συστήματα μοντελοποίησης με βάση γνωρίσματα διαθέτουν μια γλώσσα στην οποία ένα γνώρισμα μπορεί να οριστεί όποτε χρειάζεται. Όταν ορίζεται ένα γνώρισμα, πρέπει να οριστούν επίσης και οι παράμετροι που καθορίζουν το μέγεθος του γνωρίσματος. Ακριβώς όπως μπορεί να δημιουργηθούν πρωτογενή στερεά διαφόρων μεγεθών μέσω της ανάθεσης διαφορετικών τιμών σε παραμέτρους. Μπορούν να δημιουργηθούν και γνωρίσματα σε διάφορα μεγέθη μέσω της αλλαγής των κατάλληλων παραμέτρων. Η δημιουργία μοντέλων διαφορετικών μεγεθών με ανάθεση διαφορετικών τιμών σε παραμέτρους είναι ένας τύπος παραμετρικής μοντελοποίησης. 5 λεπτά διάλειμμα.